Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, ανάλογα την ώρα της ημέρας που ακούτε την εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Η ημερομηνία εγγραφή σήμερα είναι 27 Μαΐου 2021. Στην παρέα απόψε ο Μιλών Τάσος. Ζουγουλιά. Καλησπέρα σε όλους. Ο Θοδωρής. Καλησπέρα. Και ο Χρήστος. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα σχολιασμό σε σχέση με, τα εντός Βρετανίας κοινοβουλευτικά και μη, τα οποία στα μεθεόρδια του κορονοϊού, τέλος πάντων, αρχίζουν να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχουμε, καλώς θέλοντας και μη καλό όμως, παρόλα αυτά καλό θα είναι να δούμε μια σύντομη ανασκόπηση περί των εμβολίων, παρενεργειών, δημοσίευσεων κτλ. Έχουμε και τον Χρήστο εδώ πέρα μαζί μας να μας τα πει πιο πισταμένα. Και στο δεύτερο μέλος, στο μέρος θα κουβεντιάσουμε λίγο περί, τέλος πάντων, πάλι ας το πούμε μεθόδους άμυνας προς το marketing που τρώμε καθημερινά και πισταμένα όλο αυτόν τον καιρό, για να μας πείσουν ότι ένα και ένα κάνει 11 και το καθεξής. Όσο και το ένα και ένα κάνει 11, κάποιοι νεότεροι ακροατές μας ίσως να μην το έχουν υπόψη, κάποιοι συνομήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι θα το θυμούνται αυτό που είχε πει ο επίτιμος κάποτε. Λοιπόν, πάλι το ίδιο γίνεται, παιδιά. Πάνε να μας πείσουν ότι ένα και ένα ίσον 11. Λοιπόν, αρχικά όμως, θα μου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω εδώ πέρα. Έτσι, πολύ σύντομα, αν θυμάστε, έτσι σαν υπόβαθρο να το πούμε, να σας δώσουμε εδώ πέρα, αν θυμάστε κάποτε είχαμε πει ότι θα έχουμε, μάλλον είχε υποσχεθεί ο Μπόρις Τζόνσον, θα γίνει, μετά που είχαμε ένα χρονοκλείδωμα και όλα αυτά, θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή, τους ώστε τέλος πάντων να δούμε να δει η Βρετανική κυβέρνηση τι έκανε καλά, τι δεν έκανε καλά, που υπήρχαν λήψεις και το καθεξής. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται και από συντηρητικούς βουλευτές και από βουλευτές των εργατικών και το καθεξής, δηλαδή δεν έχει, ας το πούμε, κάποια πολιτική χρειά, δηλαδή δεν είναι ούτε με τους δεν ούτε με τους δε απαραίτητα, αποφάσισε ότι από τη στιγμή λοιπόν που μια κύρια προσωπικότητα στη διαδικασία των κλειδωμάτων κτλ. Ήταν ο Κάμινγκς, ο τότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού, να τον κάλε, τον οποίο χρειάστηκε να απολύσει ο Μπόρις, γιατί ο σύμβουλός του είχε σπάσει τους κανόνες του κλειδώματος που είχαν βάλει εκείνη την περίοδο. Είχε πάει το παιδί έτσι μια βόλτα, εδώ δίπλα, κάμια 500 χιλιόμετρα να ξεσκάσει κτλ. Και είχε πάει να δει σε ένα κάστρο, να δει τόσο πάνω, αν τα μάτια του έχουν πρόβλημα ή όχι. Έτσι βγήκε και μια βόλτα αφού πήγε που πήγε. Έκανε και ένα tour της περιοχής εκεί πέρα να δει το κάστρο για να εξετάσει την όρασή του. Δεν θα κάνουμε πλάκα, παιδιά. Αυτά είχε πει. Λοιπόν, και έχουν καλέσει τον Κάμινγκς τέλος πάντων. Μετά από 7 ώρες κατάθεση και μάλλον μετά από 7 ώρες εξέτασης, έχουν βγει πολλά ωραία στην επιφάνεια, τα οποία τέλος πάντων για πολλοί κόσμο εδώ στην Βρετανία πέφτουν από τα σύννεφα ότι παιδιά συνέβαινε αυτό το πράγμα ή οτιδήποτε. Τώρα από την άλλη, αν το βλέπει κανείς λίγο αποστασιοποιημένα και λίγο πιο ψύχρεμα, όλοι υποψιαζόμασταν ότι μάλλον κάτι τέτοιο όλα αυτά που αναφέρει, κάτι τέτοιο είχε συμβεί, συνέβαιναν αυτά έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Αλλά πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα βρετανικό τύπου ξεκατίνιασμα, το οποίο μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί, δηλαδή η κατάθεση του Κάμινγκς. Δεν έχει κανένα ούτε τάκτ, ούτε λεπτότητα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι, για να σας δώσουμε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται, θα ήθελα εδώ πέρα η Ζουμπουλία να μας πει 2-3 πράγματα, έτσι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να σχολιάσουμε κι εμείς μετά. Ναι, ευχαρίστω, Τάσο. Η αλήθεια είναι ότι σοκάρει αυτή η στροφή 180 μοιρών του πρώην πολύ στενού συνεργάτη του Μπόρις Τζόνσον. Να διευκρινίσουμε, να θυμίσουμε
ότι ο Ντόμινικ Κάμινγκς είναι και αυτός που έκανε την όλη στρατηγική και το όλο κατασκεύασμα του Brexit. Ήταν ο συντονιστής των ενεργειών ή τέλος πάντων ο πρώτος σύμβουλος, ας πούμε, του Μπόρις Τζόνσον, του Πρωθυπουργού εκείνη την εποχή, στο πώς θα διεξαχθεί το Brexit. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό ο Πρωθυπουργός ακολούθησε τις συμβουλές του Κάμινγκς, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν το δεξί του χέρι όσον αφορά τις στρατηγικές κινήσεις για να διεξαχθεί το Brexit και από πριν ακόμα αρχίσει, πριν έρθει σε τελεσίγραφο και πριν έρθουν, ας πούμε, στην τελική φάση. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος εργάστηκε πάρα πολύ στενά και επί πολλούς μήνες κοντά στον Πρωθυπουργό. Απέκτησε πολύ έτσι, πρόσβαση στον Μπόρις Τζόνσον και η αλήθεια είναι ότι ήταν το δεξί του χέρι. Μία μικρή διευκρίνηση. Όταν έσπασε το lockdown και ανέβηκε νομίζω γύρω στα 300 χιλιόμετρα εκτός Λονδίνου ή 170 χιλιόμετρα εκτός Λονδίνου, τέλος πάντων, ποσό που δεν μπορούσε να κρυφτεί ούτε να ανασκευαστεί. Και πήγε στη Βόρεια Αγγλία για ένα Σαββατοκύριακο να επισκεφθεί τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Μετά από την κοινωνική κατακραυγή του ότι αυτός ο οποίος είχε δώσει τις συμβουλές για το lockdown και ήταν και αυτός ο ενορχιστρωτής της αντίδρασης προς τον COVID και όλα αυτά, των κυβερνητικών ρυθμίσεων και χειρισμών προς τον COVID, μετά την κοινωνική καταγραφή και ως πρώτη αντίδραση ο Μπόρις Τζόνσον τον κάλυψε. Δεν τον έδιωξε, νομίζω αν θυμάμαι καλά, δεν τον έδιωξε αμέσως. Περάσανε μερικοί μήνες και αργότερα αποχώρησε διακριτικά, όπως λέμε, κατέβηκε από το τρένο διακριτικά ο Κάμινγκς από την κυβέρνηση. Νομίζω μπορεί να μην ήταν μήνας, αλλά τουλάχιστον μήνας πέρασε. Δηλαδή δεν ήρθε άμεσα η αντίδραση, η αγανάκτηση του Μπόρις Τζόνσον ώστε να στιγματιστεί εκείνη την εποχή ο Κάμινγκς και μάλιστα τον στήριξε σαν συνεργάτη του και συνέχισε να τον έχει στην πρώτη γραμμή των χειρισμών για την πανδημία, για τους κυβερνητικών χειρισμών για την πανδημία. Λοιπόν, μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Ντόμινικ Κάμινγκς και 6 μήνες μετά, καλείται αυτή τη στιγμή στην Ανακριτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ούτε οι βουλευτές περίμεναν να τον ακούσουν τόσο λαύρο και τόσο θερμό να δώσει τόσες πολλές πληροφορίες. Η κατάθεσή του, όπως είπες, κράτησε 7 ώρες και μέσα σε αυτή την κατάθεση, πέρα από τις δικές του προσωπικές, ας πούμε, έτσι, τοποθετήσεις, οι οποίες προφανώς, όπως συζητούσαμε και μεταξύ μας, έχουν σκοπό να προστατεύσουν τον ίδιο από τυχόν συνέπειες στο μέλλον, εννοείται αυτό, αλλά πέραν από αυτό έχει καταθέσει και στοιχεία τα οποία εμείς εδώ τα λέγαμε και ο Χρήστος θα τα είχε πει, ότι ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τους οίκους ευκυρίας, που η Βρετανία φάνηκε να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας χειρισμού και προστασίας αυτών των ανθρώπων, με πάρα πολλούς θανάτους, δεκάδες χιλιάδες θανάτους στους οίκους ευκυρίας. Όσον αφορά αυτό το γεγονός, αποκάλυψε ο Κάμινγκς αυτό που μας είχε αποκαλύψει ο Χρήστος πολλούς μήνες πιο πριν, ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης ήταν που προκάλεσαν αυτούς τους θανάτους. Το ότι διαγνώνονταν οι άνθρωποι με COVID, οι υπερήλικες, και αντί να απομονωθούν, στέλνονταν πίσω στους οίκους ευκυρίες, ή το ότι το προσωπικό το προσωπικό φροντίδας που επισκεπτόταν τους οίκους ευκυρίες δεν είχε το κατάλληλο τέστινγκ και το κατάλληλο εξοπλισμό αρκετές φορές για να προστατεύσει τους ευάλωτους κατοίκους των οίκων ευκυρίες. Όλα αυτά ήταν ασυνέπειες και ελλείψεις στους χειρισμούς της κυβέρνησης που κόστησαν πάρα πολλές ζωές και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι που πήγαιναν πίσω έχοντας COVID, γίνονταν υγειονομικές βόμβες οι ίδιοι τους και μετά όλος ο οίκος μολύνονταν, ας πούμε, από τον ιό. Και έτσι θρύνησαν πάρα πολλά θύματα.
Είναι αλήθεια, τώρα που θυμάμαι ότι έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του Μπόρις Τζόνσον από αρκετούς συγγενείς αυτών των θυμάτων. Και αυτή η υπόθεση εκδικάζεται εδώ και κάποιους μήνες, πολύ πριν ξεκινήσει η ιστορία, η ανακριτική αυτή υπόθεση με την Επιτροπή των Βουλευτών. Υπάρχει αυτή η δικαστική υπόθεση, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει στα δικαστήρια της Βρετανίας για αμέλεια και μάλιστα ανθρωποκτονία εξαμέλειας ή μια τέτοια σοβαρή κατηγορία εναντίον του Μπόρις Τζόνσον. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας όμως στις κατηγορίες του Κάμινς εναντίον του Πρωθυπουργού αλλά και του Ματ Χάνκοκ, που είναι ο Υπουργός Υγείας αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία, ανάμεσα σε αυτά που έχει πει, είπε μάλιστα πριν μία μέρα, είναι ότι δεν υπήρχε σχέδιο. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι αποφάσιζε ο Μπόρις Τζόνσον την ημέρα εκείνη, αναλόγως με το τι νόμιζε ο ίδιος του ως σωστό. Ότι δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις του Κάμινγκς για νωρίτερο lockdown, το οποίο θεωρεί ότι θα μπορούσε να έχει σώσει ζωές. Ότι γενικά προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα σύστημα ο ίδιος ο Κάμινγκς χειρισμών, το οποίο δεν ακολουθήθηκε και ως εκ τούτου επικράτησε χάος και επικράτησε συνεννοησία, υπήρχαν ελλείψεις σε εξοπλισμούς και όλα αυτά. Και τα λέει αυτή τη στιγμή, 6 μήνες μετά την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, και φυσικά η αντιμετώπιση είναι και έτσι και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή 50% αγανακτούν και επιβεβαιώνονται ότι όντως ο Μπόρις Τζόνσον και η κυβέρνησή του δεν ήξεραν τι κάνανε. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο λέει, και ευτυχώς το λένε οι Βρετανοί, σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα και με λίγο κριτική σκέψη, ότι τι κίνητρο να έχει τώρα ο Κάμινγκς, το οποίο ήταν το πρωτοπαλίκαρο της οργάνωσης όλης αυτής της διαδικασία εναντίον της πανδημίας. Τι κίνητρο έχει αυτή τη στιγμή να βγαίνει και να κατηγορεί τους ανθρώπους στους οποίους συμβούλευε καθημερινά και μάλιστα με τον τρόπο που τους κατηγορεί. Και φυσικά δεν έχει ξεχαστεί η υπόθεση του Κάστρου, όπως είπες, ότι ανέβηκε 3 ώρες μακριά από το Λονδίνο, έκανε ένα ταξίδι για να πάει να δει ένα κάστρο για να τσεκάρει την όρασή του, όπως ομολόγησε ο ίδιος. Δεν έχει ξεχαστεί αυτό. Όχι, όχι. Και Ζουλιά, εδώ πέρα, όταν μιλάμε για το κάστρο, να έτσι, μια τσόντα εδώ πέρα για να... Γιατί έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για μένα προσωπικά, ότι αυτό που έγινε, η απόσταση ήταν 300 μίλια. Δηλαδή, άμα το... Είναι 300 μίλια, 480 χιλιόμετρα που η απόσταση στο σπίτι, προς το σπίτι των γονιών του. Και εκεί στο που πήγε να δει τους γονείς του και την οικογένειά του, τέλος πάντων, την γυναίκα του, τα παιδιά του, που ήταν εκτός Λονδίνου, μένουν δηλαδή με τα πεθερικά του, η γυναίκα του είχε πάει στα πεθερικά της δηλαδή, αφού είχαν πάει και μείνανε στο σπίτι, τέλος πάντων, λέει, εντάξει, να μην πάμε και μια βόλτα εδώ γύρω. Έχει, ξέρω, διάφορα, ο Βορράς της Αγγλίας έχει διάφορα, ξέρουμε, διαφορετικά αξιοθέατα, θα πούμε έτσι, κάστρα κτλ. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό το παιδί, ας πούμε, καθόταν μέσα στο σπίτι, βαρέθηκε να βγει να ξεσκάσει. Αυτό. Ας πούμε, αυτό το τεχνικό κομμάτι λίγο. Και έχει, το λέω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί αντί να πει, ναι παιδιά, εντάξει, κάναμε λάθος, βγήκε να πει πολλά, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, όπως είπε Ζουγουλιά, επειδή ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Brexit, της προεκλογικής καμπάνιας του Brexit, ήταν αυτός που έκανε όλη την προώθηση, το επικοινωνιακό, πώς στήθηκε το Brexit, το λεωφορείο με το στέλνουμε 360-700 εκατομμύρια τη βδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Που ήταν όντως ψέμα και όλα αυτά. Αυτός τα, δηλαδή, υπό την επίβλεψη αυτού του ανθρώπου γίνανε όλα αυτά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, από δούλεμα ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάμε, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Και στο, ας πούμε, στο διατάφτα, από ό,τι φαίνεται, ο Κάμινγκς ή τέλος πάντων τα έχει πάρει από αλλού τώρα. Σου λέει, εντάξει, κάποιος τον εξαγόρασε, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος,
Δεν έχει ούτε προσωπικές ούτε πολιτικές, να το πούμε έτσι, φιλίες ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Δεν υπάρχουν ενδιασμοί σε αυτή, μπράβο, την, ναι, σε αυτή την κλίκα των ατόμων, δεν υπάρχουν ναι. ενδιασμοί. Οπότε ίσως τώρα έχει βρει καινούργιο αφεντικό, οπότε να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος με, για πολύ απλά να δείξει τον Μπόρις ή να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στο συντηρητικό κόμμα εν ώψη εκλογών σε κάποιο κοντινό χρονικό ορίζοντα. Αλλά... Μου έκανε εντύπωση η Τάσο, που δεν έμεινε μόνο στις τεχνικές λεπτομέρειες, έτσι αποσπάσματα της κατάθεσης του που άκουσα, πέρα από τη στυλίτευση του Μπόρις και σε προσωπικό επίπεδο, τον είπε ότι είναι ακατάλληλος για την Προεδρία, ότι κάτι κεφαλιού του, ότι δεν υπάρχει σχέδιο και όλα αυτά. Αλλά πέρα από τις τεχνικές ελλείψεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρθηκε όσον αφορά τους χειρισμούς, εξέφρασε και πολιτική άποψη όσον αφορά το ότι η άποψή του είναι ότι δεν μπορεί να έχουμε δύο επιλογές στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας, η μία να είναι ο Κόρμπιν και η άλλη να είναι ο Μπόρις Τζόνσον, αναφερόμενος φυσικά στην κατάσταση όπως ήταν 1,5 χρόνο πριν, όταν ο Κόρμπιν ήταν ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές. Μου έκανε εντύπωση αυτή η τοποθέτησή του, ότι δεν μπορεί να έχουμε αυτές τις δύο επιλογές μόνο, και μίλησε για πολιτική ένδυα και ότι δεν είναι σε καλό δρόμο η πολιτική ζωή στην Βρετανία. Αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι χαζός. Ας το ξαναπούμε αυτό. Το ότι βγήκε και μίλησε είναι και αυτό μια στρατηγική κίνηση καριέρας. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Μάλλον αυτά που είπε, αν θεωρήσουμε ότι δεν είχε άλλη, ας πούμε, επιλογή, οπότε να μην καταθέσει στην Επιτροπή, σαφώς δεν είχε άλλη επιλογή εφόσον κλήθηκε, αλλά το ότι μίλησε τόσο πολύ έξω από τα δόντια είναι μια επιλογή καριέρας, είναι μια στρατηγική τοποθέτηση. Δεν λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι με συνέστημα και αγανάκτηση και εγώ δεν ξέρω τι. Έχει υπολογίσει κάποια πράγματα και ίσως περιμένει κάποια πράγματα και προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Και ίσως ισχύει και αυτό που λες, ότι κάποιος τον εξαγόρασε και τώρα προσπαθεί να ευνοήσει κάποιες καταστάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Θα δούμε. Θα αναμένουμε στο ακουστικό μας, να δούμε και γιατί ποιοι άλλοι θα κληθούν, τι θα πούνε. Στο τέλος, από ό,τι φαίνεται, όπως πάνε τα πράγματα λόγω των δεδομένων, λόγω πολλών πραγμάτων, θα καταλήξουν να λένε αυτά που, να καταλήξουν να μας πούνε αυτά που έλεγε, που είχαμε ακούσει από τον Βιτώση και από τον Ιωαννίδη, από πολλούς επιδημιολόγους του χώρου, που τα παιδιά τα κλειδώματα δεν δουλεύουν, προστατέψτε τους ευάλωτους κτλ. Γιατί, όπως είπε Ζουγκουλιά, και στα γυροκομεία εδώ η Βρετανία είχε σοβαρό το πρόβλημα. Το ίδιο είχαν και στη Σουηδία. Και η ρίζα του προβλήματος είναι κοινή. Δηλαδή ότι είπαν να προστατεύσουν το εδώ εθνικό σύστημα υγείας. Κλειδωθείτε όλοι μέσα, μην κυκλοφορείτε, μην κάνετε, μην δείξετε μέτρα, μάσκες, όλα αυτά. Και τα γεροκομεία τα αφήσαν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά. Απλά δεν δέχονταν οι τρόφιμοι επισκέπτες από τους συγγενείς τους. Αυτό έγινε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια άλλη μέρημνα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην ουσία, αν έπρεπε να κλειστούν κάποιοι μέσα, θα ήταν το προσωπικό των γεροκομείων. Για να υποστηριχθεί και η τρόφιμη των γεροκομείων και το προσωπικό μέσα. Για να μπορεί να κάτσει ένα μήνα από το πολύ που θα χρειαζόταν μέχρι να περάσει το κύμα της πανδημίας και να τελειώσει αυτό το πράγμα. Αντί να κάνουμε αυτό, κάτσαμε όλοι μέσα 12 μήνες και αφήσαμε τους άνθρωπους που όντως θέλαν υποστήριξη έτσι πολύ πιο μια στιβαρή από υποστήριξη και συνολική, τους αφήσαμε, δηλαδή το προσωπικό των γεροκομείων, τους αφήσαμε να κινούν, όχι στη μοίρα τους, αλλά εντάξει, όπως και οι υπόλοιποι, όλοι ακολουθούσαν τους ίδιους περιορισμούς, οι οποίοι όμως δεν απέτρεψαν σε καμία περίπτωση την προστασία των ανθρώπων που ήταν πραγματικά ευάλωτοι. Και μιλώντας για την προστασία των ανθρώπων, εδώ πέρα θα να δώσω λίγο το λόγο στον Χρήστο τώρα, γιατί μας έχει φέρει μερικούς συνδέσμους από διάφορες δημοσίευσεις του χώρου, των ιατρικών περιοδικών κτλ.
Και εδώ βλέπω, Χρήστο, έχουμε ένα πράγμα που μας έχει φέρει, είναι ότι τελικά με το να κολλήσεις λίγο, δηλαδή με το να κολλήσεις COVID, το COVID, αν τον περάσεις ελαφρά, δημιουργείς μια πολύ καλή ποιότητα ανοσία. Καλά, καλά διαβάζω έτσι πολύ, πολύ στα γρήγορα το συγκεκριμένο. Είναι μια μελέτη που βγήκε σε ό,τι αφορά την ήπια νόση από κορονοϊό, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε αυτοί που έχουν νοσήσει βαριά, έχουν μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων, που όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά όπως έχουμε πει ξανά και ξανά, τα αντισώματα είναι μόνο μία μορφή να μετρήσεις την ανοσοκή απάντηση στον συγκεκριμένο ιό. Αυτό που παίζει τη μεγαλύτερη σημασία στους ιούς είναι τα τάφλεφο κύτταρα. Και ξανά θα το λέω, το ξαναλέω για να δώσω λίγο έμφαση σε αυτό, ότι έχουμε τη μελέτη από την Κίνα που έχει δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 20 και την έχουμε πει πολλές φορές, την έχω αναφέρει στις εκπομπές που κάνουμε, που άνθρωποι που νοσήσανε από τον κορονοϊό του SARS-CoV-1 το 2003 πήραν πλάσμα αίματος από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν ακόμα 17 χρόνια μετά, βάλαν τον COVID-19 και τα τάθλευο κύτταρά τους τον περιποιηθήκανε αναλόγως και χωρίς κανένα πρόβλημα στη τριπτική τους πλειοψηφία. Και μιλάμε για έναν συγκεκριμένο ιό, ο οποίος είναι 20% διαφορετικός από τον κορονοϊό του 2003. Για να καταρρεύσουμε και το αφήγημα των μεταλλάξεων, τον οποίο μας έχουν τρελάνει κάθε μέρα, ειδικές, νότιο-αναφρικανικές κτλ. Επομένως, δεν σημαίνει ότι απόλυτα κάποιος δεν θα νοσήσει. Τίποτα δεν είναι απόλυτο, εντάξει, αλλά όλες αυτές οι μελέτες που βγαίνουν δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι που θα νοσήσουν ήπια, που μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων κάτω από 65 ετών χωρίς νοσηρότητες, που ξανά σύμφωνα με τις μελέτες του Ανίδη που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τον Οκτώβριο, πεθαίνουν, η θνητότητα είναι λιγότερη από την εποχική γρήπη. Να το σκεφτόμαστε λιγάκι αυτό, γιατί βομβαρδιζόμαστε συνέχεια με θανάτους νέων ανθρώπων που ναι συμβαίνουν εφόσον με επιφύλαξη από αυτά τα μέσα μαζικής εξημέρωσης πιστέψουμε ότι όντως πεθάναν από κορονοϊό. Έχουμε και γνωστούς μας σε κάθε οικογένεια που περάσαν αρκετά νέοι, άλλοι πιο βαριά, ίσως κάποιοι να ήταν πολύ άτυχοι και να αποβιώσανε, ίσως κάποιοι να δεσμευθήκαν άσκοπα. Κάθε περίπτωση πρέπει να συγκεκριμένα να ερευνηθεί. Ωστόσο, γενικά ο κορονοϊός σκοτώνει λιγότερο από την εποχή γρήπης σε ηλικίες κάτω από 65 χρονών. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κατά πάσα πιθανότητα το περάσουν βαριά ή ασυμπτωματικά, ακόμα και αυτοί έχουν μια πολύ καλή ανοσιακή αντίδραση. Είναι αυτή είναι η μελέτη του St. Louis, του Washington University School of Medicine. Θα το βάλουμε το link να το δείτε. Γιατί ακούω πολλούς φίλους και γνωστούς, τα αντισώματά μου είναι λίγα, τι θα κάνω. Δεν τους λέει κανένας για τα τάθλευρο κύτταρα, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για τους ιούς. Τα πιο σημαντικά, και όχι τα αντισώματα. Τα αντισώματα θα κρατήσουν για κάποιο καιρό, το τίτλος τους θα πέσουν, αλλά υπάρχουν τα τάθλευρο κύτταρα, τα οποία μένουν για πάντα και θυμούνται τον κορονοϊό, και όχι μόνο αυτόν, και τους παλιούς, πριν από 17-18 χρόνια, και τους ετήσιους που έχουμε περίπου 15-20% του κοινού νοικολογήματος κάθε έτος. Επομένως, αυτό πραγματικά διηγείται ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί με το στανιό να χρειαζόμαστε πειραματικά εμβόλια. Αφού έχουμε κάποια μορφή ανοσίας που συσχετίζεται με τις προηγούμενες λοιμώξεις από κορονοϊού στη διάρκεια της ζωής μας, που έχουμε κάθε έτος, λίγο πολύ όλοι μας, και ακόμα και να το περάσουμε ελαφρά, πάλι έχουμε. Με το στανιό να εμβολιαστούν ακόμα και αυτοί που το έχουν περάσει. Πραγματικά είναι πολύ ασάξιο αυτή η αιμονή. Έχουμε τώρα αύριο, 28 Μαΐου 2021, έχουμε το FDA να βγάζει, να τουλάχιστον να αξιολογεί την αίτηση της Pfizer να βγάλει το εμβόλιο της μόλις ούτε κανένα χρόνο δεν έχει περάσει, να του δώσει κανονική άδεια. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί, που μάλλον εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ήδη δεδομένο. Καταλαβαίνετε τι θα έχει συμβεί από την εξουσία της κυβερνήσης όταν θα έχουν πραγματικά την κανονική άδεια από το FDA. Πόσες άλλες χώρες θα ακολουθήσουν και θα μιλήσουν. Και αναφέρομαι ξανά σε αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, στο άρθρο του Peter Joshi, που είναι ένας από τους πιο
αρχαίους, ας πούμε, σε αρχαιότητα editor στο British Medical Journal, ο οποίος πάλι είχε αφισβητήσει τα δεδομένα της Pfizer τον Ιανουάριο και λέει γιατί τόση βιασύνη. Γιατί τόση βιασύνη, πού πάμε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση βιασύνη. Και είχε πραγματικά προκαλέσει το FDA να του πει: ωραία, δώσετε άδεια για επίγουσα χρήση. Πόσους μήνες χρειάζεστε για να ξαναδείτε τα δεδομένα. Πέρα από ότι είπαμε ξανά, οι μελέτες θα τελειώσουν το 2023, το Δεκέμβριο. Λέει περίπου 6 μήνες, απάντησε ένα συγκεκριμένο. Θα το δεις το link αυτό που αναφέρεται ο τέλος πάντων αντιπρόσωπος του FDA εκεί πέρα. Πέρασαν οι 6 μήνες τώρα, γιατί είμαστε περίπου 6 μήνες τώρα, από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο, και αυτοί βλέπουν τα δεδομένα. Αλλά βλέπουν και βλέπουν να αλλάξει όλους τους κανόνες που υπήρχαν από πριν. Οι μελέτες πλέον δεν είναι τυφλές. Όλοι αυτοί που ήταν στις αρχικές μελέτες και ήταν αυτό το group που δεν πήρε τίποτα, το πλασίμπο που λέμε, έχουν εμβολιαστεί. Επομένως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τύφλη μελέτη. Άρα γιατί μιλάμε, γιατί δεδομένα μιλάμε. Λοιπόν... Γι' αυτό το λόγο δεν είναι χρήστο που ο Βόβολης, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει αυτές οι μελέτες, ας πούμε, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε, πρέπει να σταματήσουν οι εμβολιασμοί. Δεν το συζητάμε. Τώρα κατακλυζόμαστε κάθε μέρα από συγκεκριμένες τραγικές ιστορίες οικογενειών. Μιλάμε, νομίζω ότι τα ακούτε και στα ελληνικά μέσα και στα διεθνή μέσα. Το Βέλγιο, ας πούμε, μόλις προχθές σταμάτησε τη χορήγηση του εμβολίου Johnson & Johnson μετά από το θάνατο μιας 40χρονης από θρομβούς εγκεφαλικών αγκίων, κάτι που είναι σχετικά σπάνιο σε μια νέα γυναίκα. 40χρονη, αυτή που έχει βγει στον Παπαδάκη, την έχουμε δει πραγματικά και μουράγει στην καρδιά πριν από 2 εβδομάδες. Ένα 30χρονο μοντέλο στην Κύπρο, που να αρχίσει και να τελειώσει. Αλλά έχουμε πλέον δεδομένα, όχι μόνο από το FDA και από το VAERS που συνεχώς δείχνουν τους θανάτους που σχετίζονται μετά τα εμβόλια, έχουμε και από τα ευρωπαϊκά βάσεις δεδομένων. Και πραγματικά και αυτό μας δείχνει ότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους 12.000 θανάτους σχετιζόμενους από τα εμβόλια και πάνω από 1.000.000 σχετιζόμενες παρενέργειες. 1.196.000. Όταν το βάλουμε, το είναι, λέγεται το Ultra Vigilance είναι αυτό. Και ξανά να αναφέρουμε ότι αυτό επαφίεται στην, θα το πω, συνείδηση ή στην πρόθεση ή στην πόσο επιμελής είναι οι ιατροί ή αυτή το προσωπικό υγείας που έχει δει αυτά τα περιστατικά να πάει στο συγκεκριμένο website και να το αναφέρει. Όπως αναφέρει και το VAERS, που είναι το αντίστοιχο αμερικάνικο, περίπου υπολογίζεται μόνο το 1-2% αναφέρεται από αυτά που συμβαίνουν. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο παραπάνω είναι όλα αυτά. Αν αυτά που αναφέρονται είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από τα πραγματικά που συμβαίνουν. Και το ήδη το βάλω στη λεζάντα του Ντουρί και λέει ότι αυτά είναι μόνο που αναφέρονται. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω πόσοι δεν έχουν αναφερθεί. Αλλά συνήθως είναι περίπου το 1-2% από αυτά που συμβαίνουν. Και δεν έχει σταματήσει τίποτε. Μόνο όταν θα πάρει, γίνεται πραγματικά τραγικό και εξώφθαλμο, όπως αυτό με το Βέλγιο, αρχίζει λιγάκι και γίνεται μια αποστολή. Ήδη το Johnson & Johnson το έχουμε εδώ και ένα μισή μήνα, το έχουν σταματήσει πάρα πολλές χώρες. Ωστόσο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα εμβολιάσει όλους τους νησιώτες στην Ελλάδα για να τους σώσει αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, έτσι, όντως είναι έτσι. Και τονίζω και εγώ από το προσωπικό μου περιβάλλον ότι ναι, παιδιά, πάμε να κάνουμε το μονοδοσικό σου, πάμε να τελειώνουμε τη σακπάτα. Λέω, παιδιά, πάμε τζόγος είναι, αλλά τουλάχιστον πάντα τζογάρετε μία φορά, μπορεί να κερδίσετε. Λοιπόν, αλλά εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα στο πρώτο μέρος. Επανέλθουμε στο δεύτερο λίγο πάλι με μια ανασκόπηση του κορονοϊού και λίγο, ας πούμε, και να κουβεντιάσουμε λίγο τα των επικοινωνιακών ή κάποιο πράγμα των εδώ σε Ελλάδος, για να δούμε τέλος πάντων αν αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, αν το παραμύθι έχει ή δεν έχει δράκο τελικά. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. We'll be right back.
μια εκπομπή κάπου εκεί έξω και πάλι μαζί σας. Στο δεύτερο μέρος θα επανέλθουμε λίγο στην ανασκόπηση του κορονοϊού, εμβολίων και το καθεξής. Χρήστο, κάτι άλλο που μας έχει φέρει, το οποίο προσωπικά το βρίσκω το διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, είναι ότι τελικά αρχίζουν και βγαίνουν οι μελέτες για το κινέζικο εμβόλιο, την αποτελεσματικότητά του, όλα αυτά, την ασφάλειά του κ.ο.κ. Και από ό,τι φαίνεται, εντάξει δεν είμαι ειδικό του χώρου σε καμία περίπτωση, αλλά όπως το διαβάζουμε με τη δική μου κατανόηση, είναι ότι εντάξει, οι ερευνητές έχουν, λένε ας πούμε ποιες είναι τα όρια της μελέτης, ότι έχει περιορισμούς κτλ. Τέλει περισσότερο δεδομένα και όλα αυτά, το οποίο εντάξει όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω είναι πάνω κάτω σαν το εμβόλιο της γρήπης. Δηλαδή το εμβόλιο που έχουν βγάλει από θέμα παρενεργειών, από θέμα αποτελεσματικότητας και ούτω καθεξής. Κάπως το πιάνω καλά ή ας πούμε θέλει μια... Εντάξει, παίρνωσε και λίγο πιο πιστάμενα λίγο να δούμε τι περί τίνος πρόκειται. Η μελέτη που πραγματικά έλεγα, δεν έχω δει ακόμα μελέτες για το κινέζικο εμβόλιο, το συγκεκριμένα όχι όποιο να είναι κινέζικο, γιατί μιλάμε για το Sinopharm, το οποίο είναι απενεμοποιημένος ιός, δηλαδή σημαντική τεχνολογία, αυτή που χρησιμοποιούμε τις τελευταίες 5 δεκαετίες, και το οποίο θέλει 2 δόσεις. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε στο JAMA, είναι το Journal of American Medical Association, ένα πολύ μεγάλο ιατρικό περιοδικό. Και δείχνει η αποδοτικότητα του εμβολίου 72 με 78% που είναι αρκετά καλή. Σε ό,τι αφορά τις παρενέργειες, υπήρχαν παρενέργειες φυσικά, αλλά οι βαρές ήταν πάρα πολύ ελάχιστες, 0%. Δεν βλέπω θανάτους μέσα να αναφέρονται, τουλάχιστον σε αυτό που μπορώ να δω τώρα. Υπάρχουν και κάποια supplemental data τα οποία πρέπει να έχεις access στη συγκεκριμένη εφημερίδα για να τα δεις, αλλά αρχικά είναι ένα καλό μήνα και μιλάμε ότι το συγκρίνανε, δεν έχουν εμβολιάσει το control group, δηλαδή την ομάδα ελέγχου, όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή με τις μελέτες του Johnson, Moderna κτλ. Εξαφανιστεί η σύγκριση με το τίποτα. Αυτοί δώσανε υπεροξίδιο του αλουμινίου σε αυτούς που είχαν ομάδα ελέγχου, το οποίο είναι ένα πολύ κοινώς διαδεδομένο και χρησιμοποιούμενο άνοσο ίνσο σε πολλά εμβόλια, ακόμη για αυτά που κάνουμε στα παιδιά. Αυτό υπάρχει και δεν είδανε μεγάλη διαφορά στις παρενέργειες με το placebo group. Ωστόσο, ήδη οι authors, αυτοί που βγάψανε αυτή τη μελέτη και την αναλύσανε, παραδέχονται ότι υπάρχουν κάποια, θέλουμε παραπάνω μελέτες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα παρενέργειες του εμβολίου, και μιλάνε συγκεκριμένα και ξεκάθαρα θέλουν να δουν αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη άνοσο ενίσχυση σε ό,τι αφορά πώς θα επιαντιδράσει το νοσοποιητικό σύστημα όταν θα έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό, όντας εμβολιασμένος. Μην ξεχνάμε, οι κορονοϊοί έχουν αυτό το τέτοιο, έχουν αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα, να το πούμε έτσι, φιλολογικά, και χρειάζονται παραπάνω χρόνο να το δουν, το παραδέχονται. Αλλά αυτό σαν πρώτο μήμα και για μια μελέτη τώρα σχεδόν ενός έτους, μιλάμε το προηγούμενο καλοκαίρι, έχουν παρακολουθούνται αυτοί οι άνθρωποι, είναι θετικά. Ωστόσο, ένα άλλο που είναι, και το είπαμε και την προηγούμενη 2-3 εβδομάδες, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πήρε και ανέλυσε το συγκεκριμένο εμβόλιο, αποδοτικότητα δεν υπάρχει θέμα, είναι εκεί πέρα η νοσοϊκή αντίδραση. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετέχοντων ήταν άντρες και νέοι. Επομένως, δεν έχουμε δει αρκετά σε αυτό το εμβόλιο αρκετούς ανθρώπους που ήταν σε μεγάλες ηλικίες, που είχαν συνοσηρότητες, και φυσικά δεν υπάρχουν καθόλου παιδιά. Εντάξει, κάτω από 18 ετών δεν υπάρχουν καθόλου παιδιά εκεί μέσα. Ένα άλλο εμβόλιο που παίζει είναι αυτό το CoronaVac, που είναι το ειδικό. Δεν έχω δει ακόμη μελέτες, αν τις φτιάξω κάποια στιγμή θα βγουν και θα τις ζούμε. Αυτό να δείξουμε λίγο, να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα εξωτικά καινούργια πειραματικά εμβόλια με mRNA και αδενοϊό. Υπάρχει και σημαντική τεχνολογία που την ξέρουμε, απλά είναι πιο χρονοβόρα, πιο κοστοβόρα, με απενεργοποιημένο ιό, την οποία μόνο το κινέζικο και οι Ινδοί την έχουν αυτή τη στιγμή
αναπτύξει τουλάχιστον του κορονοϊού. Είναι δύο που κάνουν και το ένα, μια έκδοση στα ΑστραZeneca, το λένε Covishield. Μην ξεχνάμε, η Ινδία είναι από τις πιο μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες, συνήθως παρακλάδια των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Επομένως βλέπουμε και κάνοντας και ένα αναμονή των μελετών που θα βγουν με τα δεδομένα που χρειάζονται περισσότερο παρακολούθηση. Φυσικά αυτό δεν έχει πάρει ακόμα τίποτε, καμία έγκριση από το EMA, παρόλο που έχει τόσους μήνες. Συγκρίνουμε λιγάκι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι πάνε να κάνουν το τέτοιο, το Sinopharm, αλλά έτσι να συγκρίνουμε λιγάκι εκεί, πώς, τι συμβαίνει με το. Έχουμε τώρα μια μελέτη που βγήκε σχεδόν μετά από ένα χρόνο. Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι είχε η Pfizer και η Moderna. Και κανένα από αυτά τα εμβόλια με πνευμοποιημένο ιού δεν έχει πάρει έγκριση για επίγουσα είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το FDA. Είναι απολύτως άξιο, πραγματικά. Είναι απολύτως άξιο κιόλας πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει αυτό το πολύ χαμηλό αριθμό προκειμένου να αξιολογήσει ένα εμβόλιο για την αποδοτικότητά του, τους 150 τουλάχιστον. 150, όχι τουλάχιστον, 150 άτομα από αυτή τη μελέτη και σε αυτή τη 40.000 τόσα και πιο πολλά, μάλιστα ήταν σε πιο πολλές χώρες, συμμετείχαν. Βέβαια, οι μισοί πήραν το πλασίμπο. 150 άτομα μόνο χρειάζονται για να μετρήσει την αποδοτικότητα. Γι' αυτό και βλέπουμε η Moderna έχει 176, το Pfizer έχει 180. Και απορεί κανένας γιατί τόσο λίγα, γιατί να βγαίνουν αυτές τις στατικές αναλογίες σε τόσο λίγα άτομα. Ο Παγκόσμιος Υγείας το έχει κάνει αυτό και δέχεται 150, είμαστε εντάξει, παιδιά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Με 150 αντίξουμε στην αποδοτικότητα να είναι τουλάχιστον 60% προκειμένου να πάμε για επίγουσα, για άδεια αδειοποίηση επίγουσα χρήση. Σε μένα, ας πούμε, μου αφήνεται υπερβολικά λίγο 150 άτομα, γιατί περιμένουν ακόμη λίγο καιρό να μαζέψουν κι άλλους 1.000, 2.000, αφού είναι τόσες χιλιάδες. Φυσικά θα πάρει χρόνο. Και δεν θα μπορούμε να έχουμε τα εμβόλια τόσο γρήγορα. Είναι λιγάκι αυτό, χτυπάει πολύ για μένα. Έτσι ακριβώς, Χρήστο, και από την άλλη, μιας και παντού κουβεντιάζεται, τέλος πάντων υπάρχουν συζητήσεις για το κατά πόσον στις διάφορες χώρες θα πρέπει να γίνονται εμβόλια υποχρεωτικά ή οτιδήποτε. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο, εμείς που δεν είμαστε, δεν έχουμε ιατρική, δεν είμαστε γιατροί σε καμία περίπτωση και άντως, ας πούμε, τα έχουμε μάθει και έχουμε ασχοληθεί με το θέμα περισσότερο παράπλευρα αυτόν τον καιρό λόγω της κατάστασης. Αλλά τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε και σαν ανασκοπήσεις που γίνονται, ντοκιμαντέρ που βγαίνουν για τα διάφορα προγράμματα εμβολιασμού, πώς εξαλήθηκε η ευλογιά, πώς διάφορες άλλες εμβολιαστικές καμπάνιες έχουν καταφέρει, αν όχι να εξαλείψουν, να περιορίσουν σημαντικά πολύ άσχημες ασθένειες κ.ο.κ. Ας πούμε, εγώ παρατηρώ το εξής, ότι στην περίπτωση της ευλογίας, όλοι παρήγαγαν, και όταν λέμε όλοι, τώρα μιλάμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, μιλάμε για τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση και όλους τους υπόλοιπους και τον τρίτο κόσμο, ο οποίος παρεμπιπτόντως τρίτος κόσμος, ο ορισμός του, πάλι μια τσόντα εδώ πέρα, ήταν οι χώρες που δεν είχαν καμία πολιτική προσάρτηση είτε στη Σοβιετική Ένωση είτε στις ΗΠΑ. Αυτός ήταν ο τρίτος κόσμος. Τότε, όταν ήταν πολιτικά δόκιμος ο όρος. Λοιπόν, επανερχόμενο στο θέμα του κορονοϊού, μα των εμβολίων, είναι ότι η ευλογιά, το εμβόλιο στην καμπάνια για την εξέλιξη της ευλογίας, όλοι χρησιμοποιούσαν ακριβώς το ίδιο εμβόλιο, απλά παρόγονταν σε πολλές χώρες. Όταν, τέλος πάντων, για τα περισσότερα εμβόλια που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, παραδείγματος χάρη το τρίπλεξ που λένε, το MMR που ονομάζεται εδώ στην Βρετανία. Οπότε καταλαβαίνω, πάνω κάτω, οπουδήποτε και να κάνεις αυτό το εμβόλιο, είναι από μία ή δύο εταιρείες που βγαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μόλις οι υπόλοιπες, τέλος πάντων, ιούς, ασθένειες, τέλος πάντων, που γίνονται εμβολιασμοί, υπάρχει, τέλος πάντων, είναι ψηλοστάνταρ το εμβόλιο που θα πάρει κανείς. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για, τουλάχιστον, 4-5 διαφορετικές τεχνολογίες. Εντελώς διαφορετικά πράγματα, που δουλεύουν εντελώς διαφορετικά, έχουμε από συμβατικά μέχρι εντελώς πειραματικά
πράγματα και λες, εντάξει παιδιά, αν θέλει, που λέει ο λόγος, αν θέλει κανείς να πει ότι θα πρέπει να γίνονται εμβόλια υποχρεωτικά, θα πρέπει να πει κάποιος ότι παιδιά, εντάξει, να γίνει, ας πούμε ότι κάποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο υποχρεωτικό, αλλά πρέπει να σταθεροποιηθεί και λίγο ποια τεχνολογία θα επιλεγεί για να γίνουν υποχρεωτικά τα εμβόλια. Δεν μπορείς να λες ότι το εμβόλιο είναι υποχρεωτικό και κάνετε όποιο θέλετε, ή είναι υποχρεωτικό και σας φέρνουν κάτι το οποίο έχει πιθανότητα να έχει σοβαρές παρενέργειες. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει λογική ακολουθία από ένα σημείο και μετά εδώ πέρα. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που γίνεται με την κουβέντα για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών δεν έχει κάποιο. Εγώ δεν βλέπω ότι έχει, ας πούμε, κάποιο πρακτικό λόγο να γίνει αυτή τη στιγμή από το θέμα της πρόληψης μιας ασθένειας. Γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει ακριβώς και από τα συμβατικά εμβόλια που έχουν βγει μέχρι τα πειραματικά ποιο δουλεύει καλά, ποιο έχει τις λιγότερες παρενέργειες κ.ο.κ. Δηλαδή, το να κουβεντιάζουμε για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, τουλάχιστον αν είναι πρόωρο, αν δεν είναι πρόωρο, που τέλος πάντων, αν δεν είναι αφελές, είναι τουλάχιστον πρόωρο και τουλάχιστον αποπροσανατολίζει την κουβέντα και τη συζήτηση από την κριτική που πρέπει να γίνει για το τι συνέβη και είχαμε τους θανάτους και πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, και όχι κατά πόσον ένα εμβόλιο πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Ένα με το κρατούμενο πάνω στην κουβέντα που κάνουμε. Τάσο, δεν φαίνεται κάποιος να ψάχνει για το αν είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια ή όχι, αποτελεσματικά ή τέλος πάντων τι παρενέργειες έχουν, είναι επικίνδυνα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ούτε ενδιαφέρει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να βρει αυτό το εμβόλιο που θα μπορέσει να γίνει, ένα εμβόλιο που θα καλύπτει τον πληθυσμό, θα είναι ευρέως αποδεκτό και θα έχει στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν ότι είναι ωφέλιμο και όχι και δεν βλάπτει τον πληθυσμό. Το μόνο που νοιάζει τον Παγκόσμιο Οργανισμό, πριν λίγο βγήκε η είδηση, να μαζέψει χρήματα για να πληρώσει τις φαρμακευτικές εταιρείες, ούτως ώστε να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια, δεν μπαίνουν στο διατάφτα. Δεν τους ενδιαφέρει το διατάφτα. Ίσως αυτό να απαντάει και στην απορία που εκφράζεις. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή συλλέγουν χρήματα. Θέλουν, τους λείπουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να πάρουν 190 εκατομμύρια δόσεις. Αν αυτό μας ακούγεται, αυτό βλέπουμε το εμπορικό κομμάτι, δεν ασχολείται κανένας ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε στους διευθύνσεις οργανισμούς, δεν ασχολείται με την ουσία τι είναι αυτό το εμβόλιο, γιατί πρέπει να το κάνουμε, γιατί όχι φάρμακα. Έχει τελειώσει πια η συζήτηση με τα φάρμακα ή κατά καιρούς ακούμε κάτι να βγαίνει στις ειδήσεις και θάβεται αμέσως. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Είναι αυτό, η αιμονή με τα εμβόλια. Κανένας δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Για εναλλακτικές λύσεις. Βεβαίως. Ούτε για συστήματα υγείας, φυσικά, ούτε για τη γενική υγεία του πληθυσμού, ούτε για τις επιπτώσεις από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν όλο αυτό το χρόνο, ούτε τίποτα. Έτσι προς επίρρωση να πούμε ότι βέβαια υπάρχουν κάποιες, δυστυχώς, μεμονωμένες περιπτώσεις όπου έχουν ξεκινήσει κάποιες δικαστικές διερευνήσεις για το θέμα των εμβολίων, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις. Έχω ακούσει και στην Ιταλία και μόλις πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, επειδή πέθανε αυτή η δημοσιογράφος, όπως μας ανέφερε ο Χρήστος, πεθαίνουν, έτσι ακούμε πολύ συχνά, ειδικά μεταξύ 40 και 50 ετών, ακούμε πολλούς θανάτους από το εμβόλιο, κυρίως της Αστραζένεκα, από θρομβώσεις. Το πιο πρόσφατο περιστατικό και ίσως ένα από τα λίγα που έφτασαν στη δημοσιότητα, και αν δεν ήταν δημοσιογράφος του BBC, αναρωτιέμαι αν θα ακούγαμε κάτι, ήταν αυτή η δημοσιογράφος από το τοπικό ραδιόφωνο του BBC στο Newcastle, όπου 44 χρονών, η οποία πέθανε μετά το εμβόλιο και χράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου μία από τις πιθανές αιτίες, το εμβόλιο, και έτσι ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση του θέματος. Και έφτασε στα αυτιά μας από το BBC, που δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα και που προφανώς οι άνθρωποι μετά θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το θάψουν, γιατί και ποια είναι η απάντηση της εποπτικής αρχής, της εποπτεύουσας αρχής στη Βρετανία. Περισσότερα τα ωφέλη είναι η ίδια κασέτα, ακούμε συνεχώς από όλους. Περισσότερα τα ωφέλη από τους κινδύνους. Περισσότερα τα ωφέλη από τους κινδύνους.
Και λες, αναρωτιέσαι, πειραματικό σκεύασμα χορηγείται στο γενικό πληθυσμό, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν και έμονα, αντί δεν έχουν καν να πούν μια κουβέντα, να το κοιτάξουμε, να το διερευνήσουμε. Βλέπουμε ότι δημιουργείται, βλέπουμε δημοσιεύσεις ότι εδώ πλέον μιλάμε για ένα σύνδρομο που προκαλείται από τα εμβόλια και της Pfizer και της AstraZeneca και των άλλων. Και κανένας δεν βγαίνει να πει αρχίζω μία, καμία, ούτε κυβέρνηση ούτε οργανισμός, δεν βγαίνει επίσημα να πει αρχίζω γενική διερεύνηση, επανεξετάζω τις αποφάσεις μου, γιατί αυτό το σκεύασμα είναι πειραματικό και στο ένας άνθρωπος να πεθάνει, για μένα να έχει σημασία. Δεν μπορεί αυτό να λέω ότι είναι λύση. Στην πλάτη κάποιων ανθρώπων που πεθαίνουν, οι υπόλοιποι υποτίθεται ότι σώζονται από τι ακριβώς? Με στοιχεία 110 και 170 και 180 δείγμα έρευνας. Μιλάμε για αποτελεσματικότητα. Και την ίδια στιγμή έχουμε στην Ελλάδα το αφήγημα που συνεχίζει όλο και πιο έντονα για να προετοιμάσει την κοινωνία στο αναπόφευκτο που είναι υποχρέωση, υποχρεωτικότητα όπως είπες των εμβολίων. Ακούμε τους κυρίους, τα φερέφωνα του συστήματος και των φαρμακευτικών εταιριών να βγαίνουν και να λένε όποιος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο χρειάζεται ψυχολόγο. Μας είπανε σήμερα το καινούργιο σλόγγαν των φερεφών του συστήματος είναι ότι χρειαζόμαστε ψυχολόγο. Γιατί φοβούνται αυτοί που δεν κάνουν το εμβόλιο, έχουν αυτό το φόβο και πρέπει να το δουλέψουν με τον ψυχολόγο. Και αναρωτιέται κανείς, ο φόβος αυτού που φοβάται το εμβόλιο χρειάζεται ψυχολόγο? Ο φόβος αυτού που κάνει ό,τι να είναι πειραματικό εμβόλιο για να μην πεθάνει από τον κορονοϊό δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας και δεν χρειάζεται. Θα του δώσουμε και ένα εισιτήριο. Να πάει και να πιει ένα καφέ. Βέβαια, να πάει και σε ένα ταξιδάκι έτσι να αναψυχείς στα εμβολιασμένα και νησιά του Αιγαίου. Την Έλτα Αρδωρή που λες ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φαρμάκων ψάχνει να βρει λεφτά για τα εμβόλια και το καθεξής, είναι σε ευθεία αντίθεση σε σχέση με αυτό που συμβαίνει με την έρευνα στα αντιβιωτικά αυτής. Στην έρευνα για τα βακτήρια τα οποία... Στα φάρμακα εννοείς? Όχι. Μιλάω για τα αντιβιωτικά. Διότι αυτή την περίοδο έχει ένα πολύ καλό ντοκιμοντέρ στο BBC σχέση με τον εμβολιασμό, τις αρρώσεις, πανδημίες και το καθεξής. Και κάτι το οποίο μιλάγανε στο χθεσινό επεισόδιο, μιλάγε για την έρευνα που γίνεται για την επόμενη μάχη που έχει η ανθρωπότητα με τους ιούς και τα βακτήρια και όλα αυτά. Που σου λέω ότι, παραδείγματος χάρη, ότι αντιβιωτικό και έχει να εισαχθεί καινούργια αντιβιωτική δραστική ουσία τα τελευταία 30 χρόνια. Και επειδή σου λέει είναι πολύ δύσκολη η δημιουργία αποτελεσματικών αντιβιωτικών, γιατί όσο εμείς δημιουργούμε αντιβιωτικά, τόσο και τα διάφορα βακτήρια και ιοί και τα λοιπά προσαρμόζονται και δημιουργούν αντιστάσεις. Λοιπόν, να τονίσουμε εδώ, συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση γιατί είναι σημαντικό, η κατάχρηση, η τρέλα, γιατί για κατάχρηση δεν μιλάς πια, η τρέλα των αντισηπτικών που έπιασε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον αυτό ζήσαμε εμείς, το οποίο βγήκαν κάποιοι και ψιθύρισαν και δεν τους άκουσε κανένας, ότι έτσι ενισχύει ακόμη περισσότερο τα βακτήρια στο περιβάλλον και είναι πιο ανθεκτικά, με την ευρεία χρήση όλων αυτών των υλικών, των αντισηπτικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον και παντού. Παντού, όντως. Και στο ίδιο πνεύμα, αυτή τη στιγμή η ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τα βακτήρια και το καθεξής λένε ότι η έρευνα πάνω σε καινούργια αντιβιωτικά δεν μπορεί να αφαιθεί στον ιδιωτικό τομέα, γιατί λέει το αντιβιωτικό θα είναι πολύ κοστοβόρο να βρεθεί μια ουσία και που θα δοθεί στο γενικό πληθυσμό, ο καθένας από εμάς θα το χρειαστεί μία ή δύο φορές στη ζωή του, για μια εβδομάδα. Αν είναι μια ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία να δώσει τα λεφτά της αυτό ή να σου δώσει παράδειγμα να κάνει έρευνα σε ένα αντιπυκτικό
που θα πρέπει να το παίρνεις κάθε μέρα, που θα μου πάρει να ανοίξει τα λεφτά της. Λοιπόν, πόντους φλοιπ πρέπει να είναι θέμα δημόσιο, να το δούμε σαν θέμα δημόσιας υγείας. Και η συγκεκριμένη ομάδα στην οποία είχε συνέντευξη το ντοκιμοντέρ ήταν μια ομάδα στο MIT, η οποία ήταν πληροφορικάροι, σοφτουεράδες, βιολόγοι, επιδημιολόγοι κτλ. Οι οποίοι τέλος πάντων χρησιμοποίησαν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ούτως ώστε να δηλαδή είχαν μια βάση δεδομένων με γύρω στα 100, αν θυμάμαι καλά, 150.000 διαφορετικά μόρια, τα οποία μπορεί να έχουν αντιβιωτικές ιδιότητες. Ο βιολόγος στον οποίο γίνονταν η συνέντευξη λέει, ναι, πρέπει να τα τεστάρω αυτά στο εργαστήριο μόνος μου ή με μια ομάδα, θα μας έπαιρναν 14 χρόνια. Και τέλος πάντων, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, απομόνωσαν μερικές ουσίες και έτσι αντί να τεστάρουν μερικές χιλιάδες, τέσσερα μερικές, ούτε 6-7 ουσίες πάνω κάτω. Και αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, την επωνυμία της δραστικής ουσίας λέγεται χαλισίνη, χάλεσιν, την οποία το όνομά της το παίρνει, πώς είναι, η πενικυλίνη, πενισίλιν, το ίν δηλαδή στην κατάληξη, και το χάλ είναι από τον χάλ, από την Οδύσσια 2001, το όνομα του υπολογιστή που προσπαθεί να ολοκληρώσει την αποστολή και το πλήρωμα του διαστημοπλοίου που προσπαθεί να τον πενεργοποιήσει. Λοιπόν, αυτό που όντως είναι πρόβλημα που μας αφορά όλους, δηλαδή βακτήρια τα οποία θα έχουν αντίσταση στα παρόντα αντιβιωτικά και το καθεξής, δεν μπορούν οι άνθρωποι να βρουν λεφτά χρηματοδότηση για να κάνουν τις μελέτες που, και να κάνουν και έρευνα, να πούν λίγο λόγος αυτό που ακούμε, να πάνε στα τροπικά δάση να βρουν ζώα και φυτά και τα λοιπά, για να μπορούν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο το οποίο μπορεί να έχει αντιβιωτικές ιδιότητες. Αναγκάζονται να χρησιμοποιούν υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σαν προσέγγιση έχει αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι για πράγματα που όντως μας αφορούν και όντως υπάρχει κίνδυνος, που θα τον δούμε σε επόμενες δεκαετίες, δεν ασχολείται κανένας και δεν βγαίνει. Δηλαδή, αν δεν ήταν, ας πούμε, το θέμα του κορονοϊού και τα λοιπά, αυτό το ντοκιμαντέρ στον οποίο αναφέρομαι θα είχε παίξει σε 11 η ώρα το βράδυ, 11.30, στο κανάλι, στο BBC 4, πώς είναι η δικιά μας η R3, κατά αναλογία. Και θα το είχαν δει, παραδείγματος χάρη, όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν και κάποιοι που ταντεύουν μικρά παιδιά, ας πούμε, γιατί έχει ξυπνήσει το μικρό και το κουνάς να κοιμηθεί, να πούμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα, αν θέλει κανείς να ασχοληθεί, και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι κυβερνήσεις, αν θέλουν να ασχοληθούν με τη δημόσια υγεία και με το ποιες είναι οι προκλήσεις για τον ανθρώπινο πληθυσμό, έχουν πράγματα να ασχοληθούν. Απλά τώρα βρήκαμε τον κορονοϊό. Αυτό το πάθος με τον κορονοϊό είναι κάτι, και είναι κάτι πραγματικά πρωτοφανές και καινούριο. Νομίζω, παιδιά, ότι για μένα είναι πλέον πασιφανές ότι δεν τους νοιάζει καθόλου η πανδημία, αν είναι πανδημία, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που θα πεθάνουν από τον κορονοϊό. Το θέμα είναι τα εμβόλια ως μέσο καταστολής και ελέγχου. Όταν η Κυριακάκη, αυτή η Κύπρια, που είναι η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κλείσει συμφωνία 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις με τη Pfizer, πού πάνε όλα αυτά τα εμβόλια? 450 εκατομμύρια είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά υπάρχουν, όπως έλεγε και ο πρώην αγαπητός πρωθυπουργός μας. Λεφτά υπάρχουν, αλλά για άλλα πράγματα. Για να δοθούν μελέτες μεγάλες στα μονοκλονικά αντισώματα, που από ό,τι φαίνεται σταματάνε 70% του κόσμου να πάει στο νοσοκομείο. Πολύ ευθύνα φάρμακα όπως είναι η βερμεχτίνη, η κολχικίνη. Να δούμε αν όντως δουλεύουν και αν όντως πραγματικά είναι καλά. Είναι ιδιαίτερα σου πει κατά χώρο την ιβερμεκτίνη. Μιλάμε για πάμφθηνα πράγματα. Πάμφθηνα. Ακόμα και τα μονοκλονικά αντισώματα, το αφήγημα ότι είναι πολύ ακριβά. Εγώ δεν λέω ότι είναι πανάκια, αλλά οι μελέτες έτσι δείχνουν. Ότι υπάρχουν, ότι 70% σταματάει το αυτό που είναι υψηλού κινδύνου και είναι στο πρώτο στάδιο της νόσου να πάει στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο αυτό που τους νοιάζει τόσο πολύ η κατάρρευση των νοσοκομείων και των κλινών που γεμίζουν με κορονοϊό θα σταματούσε. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Τους νοιάζει να εμβολιαστούμε όλοι με το στάνιο και
και να έτσι μέσω του εμβολιασμού να μας ανέχουμε, να έχουμε ένα QR code, Corona Pass, για να ταξιδεύουμε, για να πηγαίνουμε. Ποιος ξέρει σε λίγο τι άλλο θα χρειάζεται γι' αυτό. Ίσως για να πάμε να κάνουμε οτιδήποτε, να ψωνίσουμε και σε λίγο και θα ελέγχουν και τα χρήματά μας. Όπως είπε ο Γίντον στην συνέντευξή του, που αν το ξαναβάλουμε το link, το έχουμε ξαναβάλει, νομίζω πλέον είναι πασιφανές το πράγμα ότι προς τα εκεί οδεύει με η εργαλειοποίηση της πανδημίας και όλου αυτού του φαινομένου, προκειμένου ήταν η καλύτερη του αφορμή ευκαιρία για να συμβεί αυτό που συμβαίνει. Από την αρχή είχαμε πει ότι χρησιμοποιήθηκε η πανδημία, βόλεψε πάρα πολύ για το σύστημα, ούτως ώστε να περάσει πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα αν δεν υπήρχε πανδημία. Εγώ απλά θέλω να αναφέρω κάτι που θεωρώ ότι έχει σημασία, όχι γιατί αλλάζει την ουσία το ότι πώς εργαλειοποιήθηκε, αλλά ίσως πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς πώς ξεκινάει το έγκλημα, καταλαβαίνεις και ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος ωφελείται από όλο αυτό το έγκλημα. Φαίνεται και από όλη αυτή την πορεία της πανδημίας από τότε που ξεκίνησε. Δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα του Biden να βγει και να πει ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το σενάριο σε ισχύ, ότι μπορεί ο ιός να κατασκευάστηκε σε εργαστήριο. Δεν ξέρω τι θέλει να, ποιο είναι το παιχνίδι που παίζουν οι Αμερικανοί. Όμως τουλάχιστον αυτό που λένε οι μυστικές υπηρεσίες και επίσημα βγήκε στο Reuters πριν από λίγο που γράφουμε την εκπομπή 5η, 27 Μαΐου, λέει επίσημα έκθεση, βγήκε επίσημα από την Αμερική μυστικών υπηρεσιών, όπου δεν αποκλείει την πιθανότητα ο ιός να κατασκευάστηκε σε εργαστήριο. Τα στοιχεία δεν είναι ισχυρά, αλλά δεν είναι και αμεληταία. Τρεις υπηρεσίες έχουν ασχοληθεί από τις 17 υπηρεσίες μυστικών υπηρεσιών, τέλος πάντων, της Αμερικής. Δύο ισχυρίζονται ότι έχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ο ιός βγήκε από την επαφή μας με ζώα, και μία υπηρεσία ισχυρίζεται ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι ο ιός απελευθερώθηκε από εργαστήριο. Αυτό και μόνο νομίζω ότι τουλάχιστον μας κάνει να καταλάβουμε ότι δεν είναι στον αέρα αυτές τις θεωρίες και δεν είναι σίγουρα θεωρίες συνωμοσίας. Απλά το θέμα είναι το εξής. Ποιος θα μπορέσει και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να βγάλει τα στοιχεία στην δημοσιότητα, ούτως ώστε ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Και πότε θα γίνει αυτό. Και πόσο πρέπει ακόμα να πληρώσουμε το τίμημα για αυτούς που σχεδίασαν, αν σχεδίασαν, την πανδημία σε κάποια εργαστήρια. Η ουσία όμως παραμένει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους για όλο αυτό. Και φρόντισαν ούτως ώστε η πανδημία να πάρει την κατεύθυνση εκείνη που ήθελαν για να κερδίσουν από αυτήν. Ο πολλής κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αναλύσει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα και τα στοιχεία για να το κάνει, αλλά νομίζω ότι και η επιστημονική κοινότητα και οι άνθρωποι που γνωρίζουν θα έπρεπε να ασχοληθούν πολύ περισσότερο για να μπορέσουν να βγάλουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Γιατί αν δεν έχουμε την ελευθερία να γνωρίζουμε και αν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που με την έρευνά τους να μπορέσουν να φέρουν στο φως αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και θα πάμε ακόμα πιο χειρότερα. Αυτό το είχαμε πει και από πέρυσι και συνεχίζουμε να το λέμε και φέτο επανειλημμένα. Ο καθηγητής Μποντανιέ που τον έχουμε αναφέρει, που είναι ο νομπελίστας για τον ιό του AIDS, ο Γάλλος, και όλοι του λένε ότι έχει άνοια, ότι έχει ξεμορφωθεί κτλ. Ανοιχτά έχει βγει στα γαλλικά μέσα και έχει πει ότι ο ιός προφανώς πειράχτηκε στο εργαστήριο, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, από τη στιγμή που θα είναι ελεύθερος στην κοινότητα, θα γίνει λιγότερο παθογόνος. Επομένως πάλι δεν χρειάζεται όλη αυτή, ακόμα και να πούμε ότι έγινε αυτό, που είναι πάρα πολύ ύποπτο, εντάξει. Όπου όσο και να θέλει κάποιος να μην το σκεφτεί, εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο τους συνταξιούχους επιστήμονες.
καθηγητές, δεν έχουν χάσει τίποτε πλέον. Είναι στο τέλος της, όπως ο Βετυχόφσκι, ο Μπαχτή, άμα δείτε, αυτοί πρωτοσταθούν. Ακόμη και ο Ιωαννίδης, που πέρα από τα lockdown που έγινε κάθεντα αντίφετος, αν τον προσέξετε, σε όλες τις συνεντεύξεις του είναι πολύ διπλωματικός σε ό,τι αφορά και για τα εμβόλια όταν τον ρωτάνε. Και η προσωπική του γνώμη, όπως είπε τελευταία συνέντευξη, ότι μάλλον ωφελούν, αλλά λέει επιστημονικά δεν υπάρχουν δεδομένα ακόμα. Απλά η προσωπική του γνώμη. Ο άνθρωπος είναι ακόμα ενεργεία και είναι, μπορώ να πω, στην αχμή της καριέρας του, στα 52-53, πόσο χρόνο είναι, δεν ξέρω ακριβώς. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι, 55. Επομένως, πάλι, ακόμη και να γίνει αυτό, η γαλλιοποίηση συνεχίζεται και δεν υπήρχε λόγος. Εκτός αν μας το απέφυγουμε, μας περιμένουν κι άλλες εκπλήξεις, καινούριες πανδημίες. Θα δούμε. Χρήστο, κάποτε πρέπει να ανοίξει συζήτηση τι γίνεται στα εργαστήρια, τι κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί ανεχόμαστε όλο αυτό το παιχνίδι. Γιατί μια χώρα μπορεί να έχει εργαστήρια και να ανακατασκευάζει ιούς και με ποια μέτρα ασφαλείας. Τι από όλα αυτά είναι και πόλεμος διπλωματικός, είναι και πόλεμος ανάμεσα σε κυβερνήσεις και σε κράτη. Τι από όλα αυτά είναι θέμα ισορροπιών. Πώς παίζουμε με την υγεία του πληθυσμού και πώς αυτό επηρεάζει γεωστρατηγικές επιδιώξεις παικτών. Αυτά τα έχουμε ξανααναφέρει. Τι ρόλο παίζει η Κίνα σε όλα αυτά, τι ρόλο παίζει η Αμερική, γιατί οι πατέντες, τι είναι αυτό το παιχνίδι χρημάτων και δύναμης πάνω στο σώμα μας και στην υγεία μας, γιατί είναι ηθικό για τον απλό πολίτη να γίνει πειραματόζω, ενώ δεν συζητάμε καθόλου όλο αυτό που γίνεται, το αλυσβερίσι με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κανένας ποτέ, αν δεν γινόταν όλη αυτή η πανδημία, δεν θα γνωρίζαμε το παιχνίδι που γίνεται με το πώς πατεντάρουν τους ιούς και τα βακτήρια και τις έρευνες στο DNA στην Αμερική και αλλού. Ναι, Ζουμπουλιά. Θα ήθελα λίγο πριν να κλείσουμε να φέρω ξανά την συζήτηση μαζί με όλα όσα έχουν υποθεί. Όσον αφορά και για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων και όλα αυτά, νομίζω ότι η οποιαδήποτε συζήτηση για το αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει, ίσως εξυπηρετεί και τον σκοπό τους. Η συζήτηση πρέπει να τελειώνει στο ότι είναι αντισυνταγματικά και ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, δεν γίνανε τα συντάγματα κατά τύχη, δεν μπήκανε τα άρθρα για προστασία του ανθρώπινου γενετικού υλικού κατά τύχη. Έχει υποφέρει η ανθρωπότητα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία δεν ονομάστηκαν έτσι κατά τύχη. Έχουμε βιώσει σαν λαοί και σαν ανθρωπότητα, έχουμε βιώσει την φρικαλαιότητα μαζικών πειραμάτων και μαζικών φόνων και έχουμε καταλήξει σε κάποια νομικά έγγραφα και σε μια νομική ηθική. Το να μην αναφέρεται ούτε τα έγγραφα, αλλά ούτε αυτή η ηθική πουθενά, είναι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο. Οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα των εμβολίων είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και ενάντια στα συντάγματα των χωρών, τουλάχιστον της Ευρώπης και της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη. Ζουμπουλιά, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ. Νομίζω ότι κάποιος που έτσι είναι λίγο πιο πολύ στη εντρυφή στη νομική επιστήμη και στα συντάγματα όπως που αναφέρεις, δεν είναι δικαίωμα το οποιοδήποτε να χρησιμοποιεί το σώμα του. Εγώ θέλω να το πάω λίγο πιο πέρα και το φέρνω σαν ερώτημα στη συζήτηση και ίσως πρέπει ίσως να το επεκτείνουμε, ίσως να φέρουμε και κάποιους νομικούς να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν είναι και δικαίωμα του οποιοδήποτε να χρησιμοποιεί το σώμα του. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κάποιος χρησιμοποιεί είτε από φόβο, δηλαδή είναι υποχρέωση της κοινωνίας να προστατεύει τον οποιοδήποτε, ακόμα και αν ο ίδιος δεν καταλαβαίνει σε τι κίνδυνο μπαίνει. Όταν μπαίνεις αυτή τη διαδικασία, ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εδώ πλέον παίζονται διάφορα πράγματα. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολη η καραμέλα που χρησιμοποιούνται και αυτό το βλέπεις πάρα πολύ και στην Ελλάδα και εδώ, ότι είναι ανήθικο να μην κάνεις το εμβόλιο. Λοιπόν, εγώ αντιστρέφω το ερώτημα, αντιστρέφω τη ρίση, βασιζόμενο σε αυτό που είπες και λέω, συγγνώμη, είναι ηθικό να παίζεις με το δικό σου σώμα και να χρησιμοποιείς τον εαυτό σου σε ένα πείραμα και να σηκώνεις και να αφήνεις τους άλλους να σε χρησιμοποιούν
Έτσι. Και εμείς θα το δεχτούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή βλέπεις ότι οι άλλοι γίνονται θύματα, βλέπεις ότι ο διπλανός σου, γι' αυτό έλεγα πριν ότι δεν είναι εχθρός μας αυτός που κάνει το εμβόλιο, βλέπεις ότι ο διπλανός σου που κάνει το εμβόλιο πέφτει θύμα και θα το αφήσεις έτσι. Από ό,τι βλέπεις, Οδωρή, δεν υπάρχει κανένα όριο. Είναι έτοιμοι και έχουν ξεκινήσει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και άλλες χώρες να δίνουν το Pfizer στα παιδιά. Δεν έχουν κανένα όριο πλέον. Δεν τους σταματάει τίποτε. Η Pfizer θα δεις που αύριο θα πάρει, 28 Μαΐου, θα πάρει έγκριση για κανονική άδεια. Θα πάρει και μετά ποιος τους κρατάει για την υποχρεωτικότητα. Βάλε πανεπιστήμια, βάλε ό,τι θες, κυβερνήσεις που θα χρειάζεται να έχεις αυτό το εμβόλιο για να μπεις μέσα. Δεν έχουν κανένα όριο. Εμβολιάζουν και παιδιά με εμβόλια κάτω του έτους. Που παλιά θα ήταν 3 με 4 χρόνια να βγουν στους ενήλικες, στην καλύτερη περίπτωση, και άλλα 3-4 χρόνια για να βγουν στα παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο επιστημονικής παραδοχής. Έχουν, Χρήστο, μπορεί να έχουν ξαναγίνει σε καθεστώτα τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές. Αλλά φαίνεται ότι οι θεωρίες τους και οι πρακτικές τους ζουν και βασιλεύουν στον κόσμο μας. Απλά έχουν φορέσει την προβιά. Έχουν φορέσει την προβιά του φιλελεύθερου και του δημοκρατικού. Και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά. Φυσικά, γι' αυτό και βγήκε ο κώδικας της Νιρεμβέργης. Μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης για τον Ναζί. Που έχει καταπατηθεί. Δηλαδή, ασύστολα αυτή τη στιγμή. Θυμίζαμε, η Ψιμπουλιά είχε αναφέρει το. Ακόμη και οι Ισραηλινοί δικηγόροι έχουν μιλήσει τον Ντανιάχου στο ενιστέ δικαστήριο της Χάγης. Για εγκλήματα κράτης ανεργότητας. Ακόμη και οι Ισραηλινοί. Σε μια χώρα apartheid, και τι βλέπουμε πως είναι, τι καθεστώς έχει εκεί πέρα. Η Θάνου, που έλεγε νομικά, του λέει, παρόλο το πρόσφατο αμαρτωλό παρελθόν της με το ΣΥΡΙΖΑ και τον ξέρουμε όλοι, θυμάμαι αυτή που ήταν πρόεδρος του Αριού Πάγου, αν θυμάστε, βγήκε με τον Βασιλακόπουλο αυτόν τον επίορκο, τι να τον πω, πώς να τον χαρακτηρίσω, ας πούμε, αυτόν τον τύπο, πραγματικά, που ζητούσε προχωρητικότητα η μέσο πλήρη σαφώ, όχι να του ζωήσουμε, λέει, προχωρητικότητα. Και του λέει ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα. Ο ίδιο που ζητάει. Ναι. Ο ίδιος που ζητάει τους ψυχολόγους που ανέφερα πριν. Δεν ήθελα να μπω τώρα στην ονοματολογία, αλλά τέλος πάντων, μια και τον ανέφερε. Ναι, αυτό δυστυχώς, Χριστό. Και όμως υπάρχουν φωνές, έστω και μεμονωμένες, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτό πρέπει λίγο να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Ότι εδώ μιλάμε ότι γίνεται ο διπλανός μας, πέφτει θύμα μιας απίστευτης εξαπάτησης. Θα μείνουμε έτσι, με σταυρωμένα τα χέρια? Δεν νιώθουμε ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι? Γι' αυτό. Έτσι ακριβώς, Θοδωρή. Και αν πρακτικά θέλει να το δει κανείς, το κάτι που όλοι μπορούμε να κάνουμε, που νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων μας, είναι απλά να κουβεντιάσουμε τους ανθρώπους γύρω μας που πάμε χέρι. Είχα ένα νεότερο σε ηλικία συνάδελφο, ο οποίος του ήρθε το χαρτί να πάει να κάνει το εμβόλιο και κουβεντιάζαμε σχετικά. Εγώ του εξήγησα τη θέση μου, ότι δεν θα το κάνω για τους χύψη λόγους, ότι το ρίσκο είναι πάνω κάτω ίδιο με το να κάνω το εμβόλιο ή να μην το κάνω, και είναι πιο επικίνδυνο το ότι οδηγάω και με την οδήγηση που είναι πιο επικίνδυνη οδήγηση παρά το εμβόλιο, οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Και εντάξει, ο άνθρωπος του λέω και μου λέει τι να κάνω τώρα, του λέω κοίταξε, αφού μπορείς να πάρεις μια παράταση, πάρε τηλέφωνο, κάνε, δώσε μια παράταση στον εαυτό σου και σκέψου το. Πλέον αυτό μπορούμε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Απλά χωρίς πάθος και χωρίς, όπως είπε στο Δωρή, εχθρότητα και ούτε να είμαστε κριτικοί απέναντι στον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, γιατί όπως είπες, εξαπατάται σε εκείνη τη στιγμή, και οπότε πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας όπως και όπου μπορούμε, να κάνουμε μια κουβέντα έτσι, απλά να τα βάλουμε κάτω όλα λογικά και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί από ένα σκήμα και μετά ήρεμα, μηρεμία και ψυχραιμία, νομίζω ότι όλοι μπορούμε.
καταλήξουμε σε κάποια λογικά συμπεράσματα. Πάση περιπτώσει, παιδιά, εδώ πέρα θα ήθελα να κλείσουμε την απόψινη εκπομπή. Η ζουπουλιά έχει κάποιο τεχνικό ζήτημα, έχει αποσυνδεθεί, έχει την καλνίδα της. Από τον ομιλό Τάσο, καληνύχτα. Χρήστο. Καληνύχτα σε όλους. Θοδωρή. Καλό βράδυ, καλή νυχτερία. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.